Και εκεί λοιπόν που εγώ κάθομαι στην ησυχία μου, έχω τελειώσει λειτουργίες μου, νάτι όλη παρέα, νάτι παρέα. Από πού είστε ρε παιδιά εσείς? Είμαστε λέω την Καβάλα. Και τι θέλετε εδώ? Ήρθαμε βόλτα λέει, να γνωρίσουμε έναν τρελό παπά. Ωραία φήμη με έχω βγάλει. Έχω βγάλει μια φήμη υπέροχη. Αν έρχονται όλοι να γνωρίσουν τον τρελό τον Παπαχρήστο, εγώ την έκανα την καλή μου. Την έκανα την καλή μου και θα την απολαμβάνω αυτή την καλή μου λοιπόν, για να σας περιμένω όλους. Είμαι εδώ, είμαι σαρακίνα, τρέλα, χαρά, τα Άγια λείψανα να προσκυνήσουνε. Είπαμε και κάποιες ιστορίες, τώρα τι ιστορίες τους είπα δεν ξέρω, αλλά είμαι εδώ και χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι τρελός, χαζός Παπαχρήστος, δοσμένος για όλους σας. Τη θυμάστε ρε την ιστορία που είπε ο καιρό Παΐσιος? Πήγε λέει μια φορά, πήγαμε μια φορά, μια παρέα, καμιά εικοσαριά άτομα θεολόγοι, άλλοι είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο και άλλοι δεν το είχαμε τελειώσει ακόμα, ήμασταν στο τέλος, να δούμε τον κέρατα Παΐσιο. Πάμε εκεί, μας δέχει τον κέρατα, καθόμαστε στα κουτσουράκια. Τα κουτσουράκια ήταν για καθίσματα έξω εκεί στο κελί του στην Παναγούδα. Και εκεί λοιπόν που καθόμαστε στα κουτσουράκια, κουβεντιάζουν όλοι σοβαρά θέματα με τον κέρατα. Ξέρετε, οι νέοι θεολόγοι ξέρουν πολύ σοβαρά θέματα να πούν. Και κάποιοι χριστιανοί ξέρουν πολύ σοβαρά θέματα να πούν. Και τα σοβαρεύουν και τα σοβαρεύουν. Ο κέρατας προσπαθούσε να τα απαλύνει, αλλά τίποτα. Κάποια στιγμή που έρχεται ένα θέμα ωραίο, μου αρέσει και εμένα, είμαι στο τέλος, σηκώνω το χέρι, λέω κέρατα, να πω κι εγώ. Βρε Χριστάκη, είσαι και εσύ εδώ. Λέει, τι θέλεις? Να βρε γέροντα, να πω κι εγώ για αυτό το θέμα. Τι να πεις παιδάκι μου εσύ για αυτό το θέμα? Δεν είναι αυτά για σένα. Όταν τα ακούν οι άλλοι φίλοι μου οι θεολόγοι, γέροντα, γιατί για τον Χριστό δεν είναι αυτά τα σοβαρά τα θέματα? Τι πράγμα είναι αυτό τώρα που μας βγάζεις? Να βρε παιδάκι μου, αυτός δεν θα κάνει παρέα με τους σοβαρούς, με τους τρελούς θα κάνει παρέα. Ας τα παιδί μου εσύ τα σοβαρά, εσύ τα τρελά πράγματα να λες και τα τρελά με τους τρελούς θα κάνεις παρέα. Το πήρα στα σοβαρά από τότε, το πήρα στα σοβαρά, δεν αλλάζω. Γιατί ήταν εντολή στο κάτω-κάτω και παρατήρηση του γέροντα. Να είναι καλά λοιπόν όλοι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Σας αγαπώ και σας ξανά περιμένω να έρθετε. Υπόσχεση να σας πάρουμε σε κάποια εκδρομή μας, να σας έχουμε έτσι μέσα. Αυτό είναι εύκολο. Μ' αρέσουν οι εκδρομές. Και τώρα θα ζηλέψουν οι φίλοι μου και οι συνεργάτες μου, γιατί περιμένουν και αυτοί να αρχίσουμε πάλι τις εκδρομές και να αρχίσουμε την τρέλα και να μην τελειώνει ποτέ. Να είστε καλά.